παρεμβάσει σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Ρεθύμνου που θα αφορούν σε συντηρήσεις και επισκευές συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ θα γίνουν το καλοκαίρι. Έγινε η δημοπρασία στις 9 του μήνα για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στα εκπαιδευτικά κτίρια του Δήμου μας και είναι στη φάση του ελέγχου από τις υπηρεσίες για την κατοχύρωση της βαθμολογίας και ελπίζω πολύ σύντομα να κατοχυρωθεί το έργο στον εργολάβο που επιλέγει και βέβαια να ξεκινήσουν τα έργα που χρειάζονται για την πόλη μας, για τα σχολεία που φυσιολογικά θέλουμε το Σεπτέμβριο όταν ξεκινήσουν τα σχολεία να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για να μπορούν να οι παρεμβάσεις να γίνουν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Πρόκειται για μια έκτακτη επιχορήγηση από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων η οποία αναμένεται να δώσει λύσεις σε χρόνιες ανάγκες σχολικών συγκροτημάτων τα οποία στο σύνολό του είναι κτισμένα πολλά χρόνια πριν και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι ακόμα και επικίνδυνα για τους μαθητές. Μπορούν παρεμβάσεις σε όλα σχεδόν τα κτίρια εκπαίδευσης του Δήμου μας οι οποίες θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που συμμετάσχουν. Τα προβλήματα σχολικής στέγης του Δήμου Ρεθύμνου συχνά προκαλούν διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών, γονιών αλλά και παιδιών και με τις παρεμβάσεις αυτές θα ελαχιστοποιηθούν. Σε ό,τι αφορά την αντισεισμική θωράκιση αναμένονται απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ηρακλείου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Και περιμένουμε τις αναλύσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα μας καθοδηγήσουν παρακάτω τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε σαν Δήμος, ούτως ώστε τα κτίρια της πόλης μας σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία να είναι ασφαλέστερα για τους μαθητές ή τους καθηγητές.